και φίλοι, καλησπέρα σας. Άλλη μια εκπομπή Flash Sport είναι μαζί σας εδώ στο NSTV, 3η 6 Φεβρουαρίου 2024. Λίγα λεπτά μετά τις 7, παρέα πάντα με τον Γιάννη Γιαννούλα από το matchmoney.com.gr, εφημερίδα και site. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους φίλους μας. Έντονη δράση και στο τριήμερο σε όλα τα επίπεδα. Λοιπόν, να τα βάλουμε πρώτα απ' όλα σε τίτλους. Έχουμε να πούμε για τον ντέρμπι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Έχουμε να πούμε για Basket League πρώτη ήττα του Παναθηναϊκού. Έχουμε να πούμε για βόλεϊ ανδρών που έχουμε έντονη αγωνιστική δραστηριότητα. Έχουμε μπάσκετ Ευρωλίγκα, Basketball Champions League αλλά και EuroCup, καθώς αγωνίζονται οι ελληνικές ομάδες τις επόμενες μέρες. Σήμερα ξεκινάει η δράση για δύο εκπροσώπους μας, την ΑΕΚ και τον Προμηθέα. Έχουμε τη δράση για Πανιόνιο και Μήλωνα στα... στην Elite League του... Ναι, και στο ποδόσφαιρο του Πανιόνιου. Ένα Πανιόνιο νομίζω που πάει αρκετά καλά στο πρωτάθλημα κυρίως της ΓΑΜΑ Εθνικής. Στόχος του είναι... Συνεχίζει. Η άνοδος στο πρωτάθλημα της Super League 2. Ο Πανιόνιος συνεχίζει με νίκες. Επικράτησε και το Άρη Πετρούπολης με 3-0 στην περασμένη αγωνιστική και οδεύει προς την εξασφάλιση της πρώτης θέσης στον όμιλο, στον τέταρτο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής. Και φυσικά έχουμε να πούμε και πάρα πολλά και πράγματα. Από τους τέσσερις ομίλους, οι δύο ομάδες θα πάρουν το εισιτήριο για τη Super League 2 της επόμενης σεζόν. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα από τα διεθνή, καθώς ήδη η μεγάλη είδηση έχει να κάνει με την μεταγραφή βόμβα Κιλιάν Εμπαπέ στη Ρεάλ Μαδρίτη. Αυτό κράτα, αν και το, πλέον το παρουσιάζουν σίγουρο, κράτα ένα μικρό καλάθι, γιατί... Εγώ πάντα κρατάω γιατί μικρό καλάθι, γιατί έχει υπογράψει άλλες 12 φορές τη Ρεάλ και δεν έχει επιβεβαιωθεί. Νομίζω αυτό... μετά θα γίνει ο κακός χαμός, γιατί ο Φροντίνο Πέρε θα του πει τελικά πρέπει να μάθεις που να βάζεις την υπογραφή σου. Ας το περιμένουμε λίγο ακόμα. Λοιπόν, όπως πάντα θα ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με το χρονοτούλα της ιστορίας. Θέλω να πεις τέσσερα καλά. Τέσσερα μετρημένα. Τέσσερα καλά. Λοιπόν, να επιλέξω τα τέσσερα καλά που θέλεις εσύ. Αυτό στο λέω, ξέρεις γιατί. Έχω ένα φίλο, τέλος πάντων, ο οποίος σε νυχτερινή έξοδο κλπ. Προς το τέλος της εξόδου, πήγαινε στο DJ και του λέει, βάλε τέσσερα καλά και να φύγουμε. Εγώ θέλω τέσσερα καλά και να ξεκινήσουμε. Εγώ θέλω τέσσερα καλά όταν βγαίνω έξω να ακούσω και να πιω όμως. Ναι, εντάξει. Αυτό ή να φάω αντίστοιχα. Ναι, έτρωνε με κάτω. Αλλά λοιπόν, βάλε τέσσερα καλά για να φύγουμε. Εγώ σου λέω βάλε τέσσερα καλά για να ξεκινήσουμε. Ωραία, λοιπόν τα τέσσερα που θα σου έχω είναι, ξεκινάμε από το 1922. Κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της καθημερινής πολιτικής εφημερίδας Ελεύθερο Βήμα με διευθυντή τον Δημήτρη Λαμπράκη, τιμή φύλου 20 λεπτά και έδρα στη Λεωφόρο Πανεπιστημίου 25, ενώ το 1975 θα το διαδεχθεί ο γιος του Χρήστος, γνωστός σε όλους μας, και αυτόν το 2009 ο Σταύρος Ψυχάρης. Πάμε και στο 1971, ο πρώτος Αμερικανός αστροναύτης Άλαν Σέπαρντ, μέλος αποστολής στο Apollo 14, παίζει τον πρώτο αγώνα γκολφ στο Φεγγάρι. Εσύ έχεις παίξει ποτέ στο Φεγγάρι? Ναι. Πάμε και στο 1993, όπου πεθαίνει από AIDS ο μαύρος τενίστας Arthur Ashe, νικητής του Wimbledon το 1974, όταν κατέβαλε στον τελικό τον Jimmy Connors, φαβορή του αγώνα. Και πάμε, μιας που δεν θέλω να σε φορτώσω με πάρα πολλά, είπαμε τέσσερα, έχουμε πει τα τρία. Θα πεις το 6 Δευτέρου του 1958 όμως. Θέλεις το 6 Δευτέρου του 1958. Ναι. Άντε, θα το πούμε και αυτό. Είναι ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα, πιστεύω. Λοιπόν, τι συνέβη το 1958. 21 νεκροί, 7 ποδοσφαιριστές, 3 παράγοντες, 8 δημοσιογράφοι και 4 μέλη του πληρώματος της αποστολής της Manchester United. Είναι ο απολογισμός όταν το αεροπλάνο που μεταφέρει την ομάδα από το Βελιγράδι μετά τον αγώνα εναντίον του Ερυθρού Αστέρα, σκορ που έληξε 3-3, και έχοντας κερδίσει την πρόκριση στον ημιτελικό του κυπέλλου πρωταθλητριών εναντίον της Μίλαν, συντρίβεται μετά την απογείωση από ανεφοδιασμό στο εθνικό Μόναχο,
ανάμεσα στους 23 τυχερούς ο Μπόμπι Τσάλτον και ο προπονητής Ματ Μπάσμπι. Εκεί ήταν μετά και τα μωρά του Μπάσμπι, οι μπέμπιδες. Που μετά από 10 χρόνια και ουσιαστικά εκπλήρωσαν μια προφητεία και πήραν το κύπελλο πρωταθλητριών, το οποίο πριν 10 χρόνια, μετά το τραγικό δυστύχημα, θα ήταν σε θέση να το διεκδικήσουν με μεγάλες αξιώσεις. Ακριβώς. Αλλά η ιστορία τότε τους το στέρισε, μετά από 10 χρόνια υπήρξε μια δικαίωση στη μνήμη των νεκρών. Ήταν ένα γεγονός το οποίο σίγουρα θα μείνει χαραγμένο. Ναι, και είχε αλλάξει τότε και την ιστορία του αθλητικού ποδοσφαίρου. Είχε μεταβάλει την ιστορία του αθλητικού ποδοσφαίρου. Λοιπόν, θα σου κάνω και ένα bonus, 4-1. 4-1, ναι. Καθώς μιλάμε για το 2000 με τον 41χρονο Diego Maradona σαν επίσημο καλεσμένο και όχι σαν παίκτη να δίνει την έναρξη του τελικού κυπέλου Pinal del Rio Havana City 2-1 στην Κούβα, όπου βρίσκεται η αποτοξίνωση από την κοκαίνη από τις 18 πρώτου του 2000. Φανταστικά. Σχορεμένος ο Diego Maradona, μια μεγάλη μορφή, μπορεί να έμπλεξε κατά τη διάρκεια της θητείας του με τον υπόγοσμο και όλα αυτά, αλλά δεν πάει να είναι ένας παίκτης ο οποίος πραγματικά λάμπρει με την παρουσία του στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Και μάλιστα ακόμα και σήμερα στο Buenos Aires υπάρχει μια εκκλησία, η γνωστή εκκλησία του Diego, όπου λατρεύεται ακόμα. Ναι. Και στη Νάπολη επίσης. Η Νάπολη νομίζω ότι είναι το σημείο. Στην ισπανική συνοικία, στα λεγόμενα μουράλες, τους τοίχους, τις τοιχογραφίες, είναι ο Μαραντόνα είναι παντού και αυτή η Νάπολη ακόμα εντός εισαγωγικών οικονομάει από. Είναι πλέον το συγκεκριμένο σημείο, είναι αξιοθέατο. Είναι αξιοθέατο. Δηλαδή δίνει χρήματα στην πόλη της Νάπολη, ακόμα ο Μαραντόνα. Εμείς δυστυχώς δεν έχουμε αυτή την ευχαίρεια, να το πω έτσι, να έχουμε τέτοιους ζωντανούς θρύλους και όχι μόνο σε τοιχογραφίες σε διάφορα σημεία. Εξάλλου ποιον θα βάζαμε. Άντε να βάζαμε τον Χατζηπαναγή. Ναι. Ή τον Κούδα. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να μπει κάποιος άλλος. Ναι. Και να έχει αυτή την λατρεία από τον κόσμο. Γιατί να όλοι οι υπαλλήλοι, κατά τα ψέματα, έχουν ξεχαστεί από τον κόσμο. Εντάξει, είναι και είναι. Δηλαδή, μόνο τους θυμόμαστε χτύπα ξύλα όταν φεύγουν από τη ζωή. Εντάξει, σαν τον Παπαϊωάννου. Εντάξει, είναι μόνο ποδόσφαιρο. Εμείς μπορούσαμε να έχουμε τον Γκάλι. Εννοείται. Ναι, θα μπορούσαμε. Και εντάξει, το Γκάλις τιμάται, έτσι, δεν είναι ότι δεν τιμάται ο Νίκος Γκάλις. Απλά δεν τιμάται όπως θα περίμενε όλος ο κόσμος. Και πάντα, δηλαδή, να μας συγκινεί. Να υπάρχει μια έρευνα από την πολιτεία και να πει ότι ξέρεις, αυτούς τους ανθρώπους εφάπαξ θα τους τιμώ για όσο προσφέρουν στον ελληνικό αθλητισμό. Όπως συμβαίνει και με τη Βούλα Πατουλίδου για την προσφορά στο στίβο. Βέβαια είναι και θέμα χαρακτήρα και του εκάστοτε. Και το εκάστοτε παίκτη. Δηλαδή, ο Νίκος Γκάλις πάντα είχε επιλέξει ένα προφίλ. Χαμηλό. Χαμηλό προφίλ. Δεν ήθελε να. Ήταν αυτό που λέγαμε αντιδημοσιογραφικός. Ναι. Όπως είναι και ο Δημήτρης Διαμαντίδης. Τώρα το προσπαθεί το εξώτερο ο Νίκος Γκάλις με τη δημιουργία και της σελίδας του. Και τα προϊόντα που προωθεί. Τα προϊόντα και κάποια βιντεάκια, αν έχεις δει, και κάποιες συνεντεύξεις που δίνει και διηγείται. Στιγμές της καριέρας του και από το Seton Hall, ακόμα από το κολέγιο που είχε φοιτήσει. Αλλά είναι πράγματα τα οποία θα έπρεπε. Θα μπορούσε να το είχε κάνει νωρίτερα. Ο Νίκος Γκάλις, ναι. Αυτό ναι, και εμείς οι ίδιοι, σαν δημοσιογράφοι, να δώσουμε περισσότερη βαρύτητα σε άτομα τέτοια. Κάλιο αργά παραπότερα. Λοιπόν, και αφού είπαμε για το τι συνέβη σαν σήμερα, πάμε να δούμε σιγά σιγά το φιλμ της 21ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Stigma Super League. Εκεί όπου σίγουρα δέσποζε το ντέρμπι Ιωνίων Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, μάτς το οποίο έληξε 2-0 υπέρ του Παναθηναϊκού. Δεν θα έλεγα ότι άλλαξε κάτι δραματικά στην κορυφή, καθώς εκείνη την ώρα πεζόταν και στο Περιστέρι το μάτς του Ατρόμητου με τον ΠΑΟΚ. Με τον ΠΑΟΚ να επικρατεί με 2 γκολ στα τελευταία λεπτά, από το 89 και έπειτα. Ακριβώς, ένας ΠΑΟΚ ο οποίος έχει παράπονα από τη διαιτησία, καθώς ακύρωσε γκολ στην κανονική διάρκεια. Στην εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου μετά από σχεδόν πεντάλεπτη εξέταση του βίντεο. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Είχαμε λοιπόν Βόλος Πανετολικός 1-1. Ένα μάτς το οποίο δεν ευνόησε κανέναν. Ένα παιχνίδι, ναι, που η ισοπαλία δεν ικανοποίησε κανέναν.
Παρόμοιο σκηνικό είχαμε και στο Πανσεραϊκό Άρης 1-1. Μάλιστα ο Άρης... Με την ισοφάριση του Πανσεραϊκού στις καθυστερήσεις, το 5 λεπτό καθυστερήσεων με τον Άλεξιτς. Ακριβώς και μου αρέσει που... Ενώ ο Λορέν Μωρόν είχε δώσει το προβάδισμα στον Άρη, το για μένα ίσως το κόλλι της αγωνιστικής, απίθανο. Πάντως αυτό που κρατάω εγώ από το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι ότι τις δηλώσεις των προπονητών. Παύλο Γκαρσία λέει ότι πόσο δύσκολο είναι τα πράγματα όταν υπάρχουν απουσίες, όταν δεν υπάρχει κόσμο στα γήπεδα, όταν έχει χάσει η ομάδα του πολλούς βαθμούς κατά τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή να δέχεται γκολ στις καθυστερήσεις ή αντίστοιχα να βάζει τώρα. Πώς έχει πάρει. Το ποδόσφαιρο μία θα σου δώσει, μία θα σου πάρει. Έτσι. Όπως ο Άρης. Σε αυτό που συμφωνώ με τα λεγόμενα του Παύλο Γκαρσία είναι το κερδισμένο των θυρών. Το λέγαμε και σε άλλη εκπομπή. Δεν μπορείς να παρακολουθήσεις. Τίποτα. Είναι ένα κρύο πράγμα, ένα άνοστο πράγμα. Και ευτυχώς σε λίγες μέρες, ομάδα, από τη 13 του μήνα, ο κόσμος θα επιστρέψει στα γήπεδα. Δεν μένει πώς θα επιστρέψει. Εντάξει. Γιατί αυτό το δίμηνο που πέρασε, πραγματικά δεν έγινε απολύτως τίποτα. Δεν έγινε απολύτως τίποτα. Και όταν μάλιστα προαναγγέλνεις... Μακάρι να το δούμε στην πράξη να γίνει. Όταν παίρνονται οι μήμετρα ότι φταίνε τα κακά παιδιά που προκαλούσαν επεισόδια, τους κρατάμε ως τιμωρία εκτός γηπέδων για 2 μήνες και ξαφνικά ενώ περίμενε όλος ο κόσμος ότι κάτι θα γίνει, παιδί μου, θα ενδιαφερθεί κάποιος να πει όντως μπήκε το μαχαίρι στο κόκαλο. Τι γίνεται, ακούμε εξαγγελίες υπουργών, θα βάλουμε το μαχαίρι στο κόκαλο, πώς όμως. Αν δούμε ότι δεν λειτουργούν οι κάμερες, τις οποίες δεν έχουν βάλει, και όταν αυτό θα γίνει το επόμενο μήνα, δηλαδή το Μάρτιο, και τον Απρίλιο λέει θα μπορεί να μπει ο φύλαθλος με τα στοιχεία του στο κινητό. Τόσο καιρό τι κάναμε οι κύριοι αυτοί. Δηλαδή αυτό, η δίμηνη τιμωρία τι ήταν. Φαίνεται αυτό το μαχαίρι που θα βάλουν στο κόκαλο, το μαχαίρι είναι πλαστικό, ας πούμε. Ούτε καν πλαστικό. Είναι από αυτά τα χτυπάει στο κόκαλο και... Είναι από αυτά που έχουν τα μαγαζιά με τρίκ που με ένα έλασμα πετάγεται πίσω πάλι. Και χρησιμοποιούν και στις ταινίες. Τέλος πάντων. Πάμε. Όφη Κηφισιά 1-2. Πρώτο τρίποντο εκτός έδρας για την Κηφισιά. Σημαντικό τρίποντο. Σημαντικό τρίποντο σε καθοριστικό σημείο. Ένα αποτέλεσμα που μπορεί να κοστίσει τη θέση στον... Στον Πεπεμέλ, ο οποίος από την έλευσή του και έπειτα δεν κατάφερε να αλλάξει το τσιπάκι στους κριτικούς και ίσως... Είδε και την ομάδα του να αποκλείεται στο κύπελλο και ίσως εδώ δείχνει πόσο λαθασμένη ήταν η τότε απομάκρυνση του Βάλντερ Νταμπράουσκας, ο οποίος με τα καλά του και τα κακά του είχε μια ομάδα δομημένη, σταθερή, με νίκες σε μεγάλα παιχνίδια όπως το Όφι ΑΕΚ 2-0 και άλλα σημαντικά αποτελέσματα. Όφι ΠΑΟΚ και να μην δεν. Όφι ΠΑΟΚ με την νίκη και την νίκη επί του Άρη. Ακριβώς. Είναι αυτά που θα θυμούνται μάλλον οι κριτικοί στο τέλος της χρονιάς. Από τότε τι έκανε. Όφι σχεδόν μια τρύπα στο νερό, μια νίκη επί του Πανατολικού. 2 ισοπαλίες νομίζω και 8 ήττες, 9 ήττες. Αυτό. Να πούμε ότι η ΑΕΚ επικράτησε εύκολα με 4-2 του Αστέρα Τρίπολης. Τα Γιάννενα ήταν εντός έδρας συντριβή από την ομάδα Λαμίας, παρότι οι Ιφιώτες έχασαν και 2 πέναλτι με τον Καρλίτος. Ναι. Παρ' όλα αυτά έβαλαν τις βάσεις για την εξάδα. Με τον τερματοφύλακα Αθανασίου του Παζιάννε να πιάνει 2 πέναλτι, αλλά να ευθύνεται και για τα γκολ των Ιφιώτων. Είπαμε για το μάτς του Ατρόμητου με τον ΠΑΟΚ 0-2, με τον Κωνσταντέλια και τον Μουργκ να είναι αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά χάρισαν το τρίποντο στην ομάδα του Ραζάνου Λουτσέσκου. Και Κωνσταντέλιας έξω από τον γκολ, τον δεύτερο. Απίστευτο γκολ. Απίστευτο, δηλαδή. Και Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Να κολλάψουμε αυτό το παιδί όσο είναι στα ελληνικά γήπεδα. Γιατί με αυτές τις εμφανίσεις δεν νομίζω να. Νομίζω ότι αν όχι. Και μακάρι το παιδί στον επόμενο γύρο του Conference League και ακόμα περισσότερο να διακριθεί με τον ΠΑΟΚ και να δείξει ακόμα περισσότερο την αξία του και στους έξω. Ακριβώς. Γιατί κακά τα ψέματα είναι ίσως ένα από τα μοναδικά περιουσιακά στοιχεία που έχει η χώρα μας για να δείξει στο εξωτερικό. Είναι παίκτης άλλης κλάσης. Είναι παίκτης άλλης κλάσης στο παιδί και μακάρι να,
να έχει την καριέρα που, που επιθυμούμε. Λοιπόν, είπαμε για το μάτς του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό 2-0. Πάμε στη βαθμολογία που έχει πρώτο τον ΠΑΟΚ με 50 βαθμούς, 48 η ΑΕΚ, 47 ο Παναθηναϊκός, συνεχίσαν και οι τρεις πρώτοι. Ο Ολυμπιακός είναι στους 41. Μένει 30. Πίσω ο Ολυμπιακός και... Αρκετά πίσω, 6 βαθμούς και... από το... από τον Παναθηναϊκό. Υπήρξαν πάλι διοικητικές αλλαγές στον Ολυμπιακό, στο οργανόγραμμα του Ολυμπιακού. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος δεν σταμάτησε να ενισχύει την ομάδα του. Ναι. Με Πορτογάλους, με Ισπανούς. Με... Βλέπουμε ότι πάλι αυτό το μοντέλο όχι δεν εγκαταλείπεται, γιατί ο Ολυμπιακός ήδη μετά τις μεταγραφές του Ιανουαρίου έχει 8 Πορτογάλους ή παίχτες που θύτευσαν στο Πορτογαλικό πρωτάθλημα και απομακρύνθηκε από τη θέση του τεχνικού διευθυντή ο Πέντρο Άλβες, μετά από μόλις ούτε σκάρτου 2 μήνες θητείας στην ομάδα του Ολυμπιακού. Είναι Ολυμπιακού. Ηλεκτρική καρέκλα και του Και επέστρεψε στη θέση ο Ντάρκο Κοβάτσοβιτς, που ήταν και στο παρελθόν, νομίζω το 2017, το 2018, είχε... Γενικά, μετά τη θητεία του ως παίκτης, επανήλθε για ένα μικρό διάστημα για να συμμαζέψει τα άτομα στον Ολυμπιακό. Με τον Κριστιάν Καρεμπέ σε αναβαθμισμένο ρόλο, αλλά είναι οι αλλαγές στον Ολυμπιακό είναι συχνές και υπάρχει σύγχυση ρόλων, υπάρχει ένα γενικότερο, δεν θα το λέγα κομφούζιο, απλά ότι δεν δίνεται χρόνος σε ένα μοντέλο που επιλέγουν να αποδείξει εάν μπορεί να λειτουργήσει. Στην πρώτη ήττα είτε είναι από το Παναθηναϊκό, είτε είναι από το ΠΑΟΚ, είτε είναι από την ΑΕΚ, βλέπουμε ότι αναθεωρούν πράγματα στη διοίκηση του Ολυμπιακού και ξανά ξύλωμα, άλλο οργανόγραμμα, άλλη διοικητική σύνδεση, φύγε εσύ, έλα εσύ, μετά από 2 μήνες τύπα ξύλο μπορεί να απομακρυνθεί και ο Κοβάτσεβιτς και να δει κάποιος άλλος πάλι να γυρίσουν στο πορτογαλικό μοντέλο ή στο γαλλικό μοντέλο τότε με Πιέρι Σά, θυμάσαι στον Ολυμπιακό και... Μοντεστό και... Ναι. Αυτό όμως που δεν έχω καταλάβει είναι οι μεταγραφές που έχει κάνει τώρα ο Ολυμπιακός με τον Βέζο, με διάφορους άλλους Πορτογάλους ή που έχουν θητεύσει στο Πορτογαλικό πρωτάθλημα, ναι. Τι μπορεί να αλλάξει? Δεν το ξέρω. Ο Ολυμπιακός είναι, αν θυμάσαι τον τελευταίο 1,5 χρόνο, ο Ολυμπιακός έχει πάρει 44 παίχτες, είτε με μεταγραφή είτε ως δανεικοί, και έχει χρησιμοποιήσει έστω για ένα δευτερόλεπτο στους αγώνες του 62 παίχτες, 63. Είναι ένα εξωπραγματικό το νούμερο. Είναι αυτό που λέγαμε και πριν μπούμε στο στούντιο, ότι έχει φτάσει πλέον σε σημείο να έχει περισσότερους Πορτογάλους παίκτες από ό,τι έχει η Μπενφίκα. Ναι. Εντάξει, αυτό πάμε σε... Και αυτό, ξέρεις, δημιουργεί προβλήματα στον προπονητή, γιατί πρέπει να σταλεί μια λίστα στην UEFA, η οποία να περιλαμβάνει ονόματα που είναι απέξω στα παιχνίδια. Πήρε νομίζω 8 ή 9 παίχτες πήρε στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Περίπου τόσο. Από τους 8 θα πρέπει να παίξουν οι 3, να δηλωθούν οι 3. Εντάξει, έφυγε ο Πορόζο, έχει μείνει στο περιθώριο Μαντί Καμαρά. Δεν είναι θέμα του έφυγε. Οκ, καλά. Για να καλύψεις και τη θέση, φεύγει ο ένας, έρχεται ο άλλος. Είναι θέμα ότι από τους 8 οι 5 θα μείνουν εκτός της ευρωπαϊκής λίστας. Ναι, και δεν έχει κάτι άλλο, γιατί έχει μόνο πλέον το πρωτάθλημα Ολυμπιακός. Και έχει τους 2 αγώνες με τη Φερεντσβάρος, 15-22 Φλεβάρι, και το μάτς με τη Φερεντσβάρος στο Καραϊσκάκης θα είναι και το πρώτο το οποίο θα έχουμε και την επιστροφή του κόσμου μετά τη δίμηνη απαγόρευση. Σωστά. Αν και θα έχει προηγηθεί το match της Youth League απέναντι στην Inter. Εντάξει, ναι, μιλάμε τώρα. Αλλά μιλάμε για το τόπο επίπεδο, έτσι. Πάντως, αυτό σου λέω, δεν έχω καταλάβει, για ποιο λόγο να γίνονται τόσες μεταγραφές, οι οποίες ουσιαστικά δεν προσφέρουν κάτι. Ακόμα και στον κόσμο που μπορεί να ζητάει από τη διοίκηση, είτε αυτή λέγεται Ολυμπιακός, είτε Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ κτλ. Φέρε παίχτες, αν δεν παίζουν όμως, για ποιο λόγο να έρχονται. Αυτό είναι πολύ πιο σαφό. Και αυτό το κάνει τώρα, είμαστε χρόνια Ολυμπιακός, αυτό που πεις και εσύ, όταν φτάνει σε σημείο να χρησιμοποιεί 62, 66, 100 παίχτες, έστω και με ένα δευτερόλεπτο,
παίκτες οι οποίοι ουσιαστικά τα προσφέραν σε άλλες ομάδες, είτε ως βασικοί και, είτε ως παγκίτες. Ναι. Και, και δίνεις και, δίνεις, και, δίνεις και οι συνεχείς μεταγραφές. Το συνεχόμενο φύγεσαι ή έλασαι, και όχι μόνο στους, σε επίπεδο παιχτών, και σε επίπεδο διοικητικό, όπως είπαμε πριν, με τους τεχνικούς διευθυντές, με τους προπονητές. Αν δεν προλαβαίνουν να δείξουν δίνεις, κάτι. Ναι, και δίνεις και μία αίσθηση, δίνεις και μία αίσθηση και στο ποδοσφαιρικό τμήμα, ότι έλα εντάξει μωρέ, τώρα τι έγινε, εντάξει, θα χάσουμε, ωραία. Και χάσαμε. Μετά από δύο μήνες, ξέρω εγώ, ή από αυτούς τους παίχτες που ήρθαν ως δανεικοί, μέχρι το τέλος του... μέχρι το τέλος της σεζόν. Κάποιοι έρχονται και με υψηλή ρήτρα απόκτησης. Μα ένας εξ αυτών και... ήταν ο Σον Μπάκερ, ναι. Ο οποίος και δεν ο μπορούσε παίκτης... πλέον να πάει σε άλλη, ναι, ομάδα και επέστρεψε, ναι, στη Ρώμα. Ναι, και ο παίκτης, ξέρει ότι ό,τι και να προσπαθήσω και να σκιστώ και να τα δώσω όλα, δεν θα με πάρουν. Θα γυρίσω στην ομάδα μου που ανήκω. Ακριβώς. Γιατί είναι η υψηλή ρήτρα αυτή που είπες, ναι, εσύ. Ναι. Είναι η υψηλή ρήτρα, θα γυρίσω στην ομάδα που ανήκω. Δηλαδή δεν υπάρχει λόγος. Εκτός και αν τους παρακαλέσω και κάπου τα βρούνε στη μέση και πούνε ότι εντάξει, από εκεί πέρα που θα ζητούσε η ομάδα 5 εκατομμύρια ή 7 ή 8, και στο... συμβαζόμαστε στα 3 και πήγαινε στην ομάδα. Και στον τέρμι της Λεωφόρου, ποιοι ήταν οι παίχτες που προσπάθησαν περισσότερο από πλευράς Ολυμπιακού, κατά την άποψή μου, για να γυρίσει το παιχνίδι, ήταν ο Μασούρας. Ή γνωστή. Ναι, Φορτούνης με τον πήγε αλλαγή. Και ο Ελκαμπή, θα έλεγα, που μπήκε ως αλλαγή και δημιούργησε κάποια προβλήματα στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Και φάνηκε η απουσία του για το Κόπα Αφρικα. Τόσο, ναι, τόσο καιρό που ήταν στο Κόπα Αφρικα ο Ελκαμπή, γιατί ο Ολυμπιακός είχε στερηθεί σε ντερφόρ. Πάντως η ερώτηση που έγινε... Ο Φρανα Βάρο που αποκτήθηκε επίσης τώρα τον Γενάρη δεν κάνει τη διαφορά και μάλιστα διάβασε και ένα στατιστικό ότι ακούμπησε 10 φορές την μπάλα. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι σε ερώτηση που έγινε στον Κάρλος Καρβαραλιάλ, τέθηκε το ερώτημα σχετικά με το πρόβλημα που έχει στο αμυντικό κομμάτι, στους κεντρικούς αμυντικούς. Και λέει εντάξει, λέει, δεν μπορώ να κάνω και θαύματα. Εντάξει, αυτό, σε αυτό πιστεύω ότι βρέθηκε σε ανάγκη που είχε τόσους τραυματίες στη θέση του κεντρικού αμυντικού, που χτύπησε για τελευταία στιγμή, νομίζω, ο Ρέτσος. Σωστό, και χρησιμοποίησε και χρησιμοποίησε πάντα. Με τη μία χρησιμοποίησε, έδωσε ντεμπούτο σε ένα αποκτηθέντα να κάνει την πρώτη εμφάνιση στο ντέρμπι. Πάντα πρέπει ο προπονητής να αναπροσαρμόσει τα πλάνα του ανάλογα με τις απουσίες που έχει. Ναι. Το είχαμε πει και τις προάλλες για τον Χατή Τερίμο που αναγκάστηκε, ναι, να βάλει και τους όλους τους μεταγραφέντες, ναι, να παίξουν είτε με τον Ατρόμητο, ναι, και είτε σε ένα παιχνίδι. Είδες, ναι, ότι τους έβαλε με τη μία και στο πρώτο τους παιχνίδι είχαν προβλήματα γιατί δεν είχαν παίξει. Μα είναι φυσικό, ένα τέτοιο καλά δεν ξέρεις τη φάτσα του συμπαίκτη σου. Τον είδες την προηγούμενη μέρα στην προπόνηση πρώτη φορά. Να όμως που χρειάζεται, γιατί σε αυτό το ποδόσφαιρο που βλέπουμε όλα μπορούν να αλλάξουν. Σίγουρα. Και είναι και η ρυθμή του προγράμματος πλέον. Κυριακή Τετάρτη. Στερεί και από τον προπονητή και από τον προπονητικό επιτελείο, στερεί τη δυνατότητα να δουλέψει με τους παίχτες του. Γιατί το βλέπεις. Κυριακή αγώνας Πρωταθλήματος, Τετάρτη κύπελλο. Τη Δευτέρα συνήθως οι ομάδες δεν προπονούνται, κάνουν ένα χαλάρωμα. Την Τρίτη τι να προλάβει να πει ο προπονητής και τι να κάνει, γιατί την Τετάρτη και μπορεί να υπάρχει και ταξίδι, μπορεί να πει και εκτός έδρας αγώνα. Και να πρέπει να ταξιδέψεις. Εκεί πέρα που ήξερες, τουλάχιστον στις μεγάλες ομάδες, ότι η αποστολή θα βγει, αν είναι Κυριακή το ντέρμπι από Παρασκευή, ξαφνικά βλέπεις ότι ανακοινώνεται λίγες ώρες πριν το ντέρμπι. Περιμένουν την τελευταία στιγμή, μήπως προκύψει κάποια επιστροφή ή κάποιο απρόοπτο κλπ. Να είναι σίγουροι για τους παίκτες που θα υπολογίζουν. Να είναι σίγουροι για τους παίκτες που υπολογίζουν. Τώρα πλέον οι ρυθμοί είναι, δεν μπορείς να δουλέψεις. Το ίδιο γίνεται και στο μπάσκετ, έτσι. Στο μπάσκετ είναι ακόμα χειρότερα. Το ίδιο γίνεται και στο μπάσκετ. Ο προπονητής δεν προλαβαίνει να δουλέψει. Παίρνοντας Κυριακή Τετάρτη. Εδώ δεν προλαβαίνει να δείξει βίντεο με τα λάθη της ομάδας. Κυριακή Τετάρτη. Δηλαδή έγινε ο αγώνας Κυριακή, Δευτέρα είναι η χαλάρωση, η αποφόρτιση κλπ. Τρίτη αεροπλάνο έξω. Πήγαμε για οποιοδήποτε προορισμό. Ναι. Τι να δουλέψει. Λοιπόν, είχαμε μείνει στη βαθμολογία. Ο Ολυμπιακός είπαμε είναι στην τέταρτη θέση με 41 βαθμούς.
Ακολουθεί ο Άρης με 34, η Λαμία με 30 στην πρώτη εξάδα. Ένα βαθμό πίσω είναι ο Αστέρας Τρίπολης με 29, 23 ο Πανσεραϊκός και ο Ατρόμητος, 20 Όφη. 16 ο Βόλος, 15 Πανετολικός Κηφισιά και τελευταία η ομάδα του Παγιάννα με 12 βαθμούς. Είναι ο Παγιάννα να είναι σε ελεύθερη πτώση. Πάμε και στην επόμενη αγωνιστική, 22η Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Έχουμε top παιχνίδι, για πες το. Ολυμπιακός Όφη 5.30 το Σάββατο. Στις 7 Παγιάννα Άρης και στις 7.30 Πανετολικός Ατρόμητος. Κυριακή στις 4 Κηφισιά Βόλος, στις 5 Πανασεραϊκός Παναθηναϊκός, στις 7.30 Λαμία Αστέρας Τρίπολης και στις 8 ΠΑΟΚ εναντίον ΑΕΚ. Δεν πήγε φάλο, τον τέρμι κορυφής με τον ΠΑΟΚ στους 50 βαθμούς στην ΑΕΚ στους 48. 48 και είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι στην προοπτική του πρωταθλήματος, πρώτα προς το φινάλι της κανονικής περίοδου και εν ώψη των play-off. Ο ΠΑΟΚ που έχει το δεν ξέρω αν το είπαμε πριν, που έχει 16-0-1 σε όλες τις διοργανώσεις. Είναι τρομερό το τρομακτικό το σερί του. Εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ κάποια στιγμή θα ξεφουσκώσει, δεν μπορεί να κρατήσει τέτοια διάρκεια. Το θέμα είναι ότι έχει βάλει σωστές βάσεις. Ναι, αυτό βασικό. Επίσης ο ΠΑΟΚ, το έχουμε πει και σε άλλη εκπομπή, ότι ο ΠΑΟΚ έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά στο μοίρασμα του χρόνου τη συμμετοχή των παιχτών του. Και όχι μόνο. Αλλάζει έχει φοβερές ακαδημίες, ναι, που κάθε φορά ανεβαίνουν 3-4 παιδιά και το δείχνουν κιόλας. Άστο αυτό. Αλλάζει κάθε παιχνίδι από Κυριακή σε Τετάρτη 5 και 6 παίχτες και δεν φαίνεται η διαφορά στην εμφάνιση. Τώρα, αν κάποιο αποτέλεσμα. Όπως κανένας δεν θυμάται, αν κάποιο αποτέλεσμα στην πορεία δεν είναι καλό, αυτό εντάξει δεν σημαίνει ότι θα ξεφουσκώσει. Ναι. Μα όταν εννοώ τη λέξη ξεφούσκωμα, εννοώ να έχει μία ροή. Δηλαδή να χάσει 2-3 παιχνίδια συνεχόμενα ή να κάνει κάποιες γκέλες. Εντάξει, ναι, αυτό σου λέω. Για παράδειγμα, το ήττα από τον Άρη στο τοπικό ντέρμπι δεν φάνηκε να είναι οπλικάμενο. Ναι. Το περάσαμε στα ψηλά γράμματα. Οκ, χάσαμε, κοιτάμε το παρακάτω. Αυτό είναι. Δεν το περάσαμε στα ψηλά γράμματα. Απλά είναι σε ένα ευρύ σερί 15 νικών, 14 νικών, θα τύχει και το άσχημο αποτέλεσμα. Αυτό ακριβώς. Δεν γίνεται να έχει. Αλλιώς θα μιλάγαμε για την Μπαρτσελόνα της εποχής Μέση, Νιέστα, Τσάβι, Νεϊμάρ, Σουάρες, ξέρω εγώ. Λοιπόν, και να πούμε ότι ενδιάμεσα είχαμε και τους αγώνες κυπέλου, επαναληπτικούς προημιτελικούς. Mm-hmm. Σχηματίστηκαν και τα ζευγάρια των ημιτελικών. Ναι, και ορίστηκαν πλέον και τα παιχνίδια, 14-21 Φλεβάρι. Ακριβώς, έτσι ώστε να έχει και κόσμο κανονικά στις κερκίδες. Έχουμε ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα, ρεβάνς στη Λεωφόρο. Πανετολικός Άρης. Αγρίνιο και Κλάδης Βικελίδης. Ναι. Ένας Πανετολικός ο οποίος πραγματικά είναι η πρώτη φορά που περνάει στα ημιτελικά, αποκλείοντας τον Όφη με νίκη και στο δεύτερο παιχνίδι. 3-1 μέσα στο Αγρίνιο. Και θα είναι κάτι που θέλουν και να το απολαύσουν στο Αγρίνιο, ότι σίγουρα ο Άρης είναι το φαβορί για την πρόκληση στο τελικό, αλλά πότε δεν ξέρεις. Πότε δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Ο Παναθηναϊκός απ' την άλλη έκανε το χρέος του και πέρασε από το Περιστέρι 2-0. Επί του βρίσκοντας το δεύτερο γκολ στις καθυστερήσεις με τον Βλαντένοβιτς με την παράξενη κεφαλιά αυτή. Και ο ΠΑΟΚ ήταν τυπική διαδικασία το παιχνίδι κόντρα στο Πανσεραϊκό 5-0 με διαφορετικούς σκορές από το παιχνίδι. Πάρα πολύ καλό. Αυτό που μου κάνει εντύπωση στον ΠΑΟΚ είναι η πολυφωνία. Δηλαδή αυτό που λέγαμε και σε προηγούμενες εκπομπές, ένας αντίπαλος προπονητής ποτέ δεν έχει στο μυαλό του ποιο να κλείσει. Αν θα κλείσει τον Σαμάτα για παράδειγμα, θα του εμφανιστεί ο Τόμας. Αν κλείσει τον Τόμας, θα εμφανιστεί ο Ζήκο. Το λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι έχει λύσεις και πάρα πολλά γκολ από τις πίσω γραμμές του. Αυτό είναι σημαντικό. Γιατί... Πάρα πολλά γκολ. Γιατί όταν τα χάφ σου και οι μεσοεπιθετικοί σου βγάζουν γκολ, δεν θες τίποτα άλλο. Δεν θες τίποτα άλλο γιατί διασπάς και την προσοχή της άμυνας, της αντιπαλής. Και αν δεν κάνω λάθος. Γιατί το είχα δει αφού φύγαμε την πρώτη εβδομάδα, η επίθεση του ΠΑΟΚ είναι η τρίτη ή τέταρτη σε όλη την Ευρώπη. Είναι φοβερά τα νούμερα.
Η πρώτη, αν δεν κάνω λάθος, είναι η Τσαϊκόβεν, η οποία φεύγει με 60... Είναι φοβερά τα 65 γκολ. Αν εξαιρέσεις το 2-1 επί του Παναθηναϊκού την προηγούμενη εβδομάδα και το 2-0 επί του Ατρομήτου, όλες οι υπόλοιπες νίκες του ΠΑΟΚ είναι με 4, είναι από 3 γκολ και πάνω. 5-4, 5-6, τη βάλει την Κυψιάδο. Είναι φοβερά τα νούμερα. Και για να δούμε αν θα συνεχίσει έτσι. Μου θυμίζει λίγο το Παναθηναϊκό της δεκαετίας του 90 με Χρήστο Μπόνεφ που πήγαινε, θυμάμαι, σε κάθε έδρα 1-4. 1-4 μέσα στη Λάρισα, 1-4 με τον Πάοκ, 1-4 με τον Άρη, 1-4 με τον Όφη. Και η πρώτη εποχή Ρότσα ήταν με πολλά γκολ. Πολύ σωστό. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την Super League. Θα πούμε στη συνέχεια αν υπάρχουν κάποιες ειδήσεις από τις ομάδες. Πάμε τώρα και στη βόλτα μας στα ευρωπαϊκά γήπεδα, ξεκινώντας όπως πάντα από την Αγγλία. Εκεί είχαμε την 23η αγωνιστική, Everton Tottenham 2-2, Brighton Crystal Palace 4-1. Μάλιστα εκεί υπήρχε και ένα οξύμορο με παίχτη της Brighton, που δεν ήταν στην αποστολή, να είναι εκτός και να παίζει αντίστοιχο παιχνίδι του πρωταθλήματος στον υπολογιστή του. Και μάλιστα όλοι το θεωρήσανε άσχημα αυτό το πράγμα, δηλαδή να έχει την προσοχή στο παιχνίδι και όχι στον αγώνα της ομάδας. Στις λεπτομέρειες. Μπορεί να είχε κρίσιμο παιχνίδι στο υπολογιστή του όμως. Στο πρωτάθλημα. Burnley Fulham 2-2, Newcastle Luton στο σκορ της ημέρας 4-4. Ναι, με τη Luton έχει προηγηθεί 2-4, 1-3 και 2-4 για να δέχεται την επιστροφή της Newcastle. Sheffield United Aston Villa 0-5. Η ομάδα του Unai Emery είναι... Ξέσπασε και έχει αύριο τον αγώνα κυπέλου με την Chelsea. Ακριβώς. Bournemouth Nottingham 1-1. Chelsea Wolves 2-4. Κατηφορικό το γήπεδο της Chelsea. Που δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι. Manchester United West Ham 3-0. Εύκολη νίκη για τους Βελγίδες. Μετά από καιρό έτσι πήραν μια επισηματικό αντιπάλου γιατί το West Ham... Είναι πια σημαντικές δυνάμεις του πρωταθλήματος. Σημαντική νίκη πέτυχε η Arsenal επί της Liverpool με 3-1 όσον αφορά την υπόθεση κορυφής. Το είδε στο δεύτερο γκολ της Arsenal. Δεν ξέρω να το είδε στο... Το είδα. Σκέψου τώρα τι θα είχε γίνει εάν αυτή η φάση συνέβαινε στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν θέλω καν να το συζητάω. Μόνο αυτό σου λέω. Από παίχτες, γιατί η βλακεία είναι, το λάθος είναι και του Van Dijk που αφήνει την μπάλα για τον Alisson. Και ο Άλισον πιάνει αέρα, δηλαδή είναι από παίχτες που αμείβονται με 8 και 9 και 10 εκατομμύρια ετησίως. Παντού γίνονται αυτά. Παντού γίνονται και σκέψου τι θα γινόταν σε ένα αγώνα ελληνικού πρωταθλήματος με αυτό το λάθος. Αν θυμηθώ... Μπορεί και ο παίχτης ως γενικός... Παρόμοιο λάθος στο Περιστέρι ατρόμητος Παναθηναϊκός στην Πρινιόλη. Να θυμηθώ του Αθανασιάδη στο Πανσεραϊκός ΑΕΚ 2-2. Αλλά αυτά είναι χτέσματα που λέω εγώ. Ναι. Και με αυτή τη νίκη είναι η Arsenal, αλλά συγγνώμη, σε διάκοψα. Και η αγωνιστική ολοκληρώθηκε με την αναμέτρηση της Bradford με τη Manchester City 1-3 για την ομάδα του Pep Guardiola. Με Foden με ανατροπή προηγήθηκε 1-0 η Bradford. Λοιπόν, βαθμολογικά έχουμε τη Liverpool να είναι ακόμα πρώτη με 51 βαθμούς. Νιώθει όμως έντονη την ανάσα της Manchester City και της Arsenal που έχουν χάσει 49. Έχει και παιχνίδι λιγότερο η City ή όχι. Να μην κάνω λάθος. Η City έχει ένα παιχνίδι λιγότερο. Ναι, οπότε δυνητικά μπορεί να περάσει στην κορυφή. Επέστρεψε και η Arsenal πλέον τώρα στη μάχη. Aston Villa μπήκε αυτή η σφήνα με στους 46 βαθμούς. Βάζει δύσκολα στην πρώτη τριάδα. Η Tottenham έχει 44, 38 η United, 36 η West Ham, 35 η Brighton. 33 η Newcastle, 32 η Wolves, 31 η Chelsea, η οποία είναι πραγματικά σκιά του εαυτού της, 27 η Bournemouth, 26 η Fulham, 24 η Crystal Palace, 22 η Brentford, 21 η Nottingham και προς τα κάτω έχουμε Luton 20, 19 η Everton, 13 η Burnley, 10 η Sheffield United. Να δούμε και τη Γαλλία. Γαλλία είχαμε 20η αγωνιστική. Στρασβούρ Paris Saint-Germain 1-2. Ρεν Μονπελιέ 2-1. Ναντ Λανς 0-1. Μονακό Χαβρί 1-1. Λίλ Κλερμόν 4-0. Ρεμς Τουλούς 2-3.
Μετς Λοριάν 1-2, Μπρεστ Νις 0-0, Λιόν Μαρσέι 1-0. Σώσουμε, θα σώσουμε τη Λιόν τελικά, θα τα καταφέρουμε. Που... Νομίζω έχουμε δώσει εμείς τη δυτική ενέργεια στους Λιόν. Πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε βγάλει την τελευταία τριάδα, για πες μου. Λοιπόν, έχουμε πάει πρώτη την Παρίμε Σαρδέκα. Πες μου τη Λιόν τώρα που είναι. Λιόν είναι στη 15η θέση. Παρά που βγήκαμε από την. Ναι, και μάλιστα. Πήγαμε για Ευρώπη. Έχει 19 βαθμούς, 16 μέτς με τη Λοριάν. Συγγνώμη. Σωθήκαμε. Και τελευταία είναι η Κλερμόν με 15. Να πούμε απλά εδώ ότι η Παρί 47, Νις 39, 36 Μπρες και 35 η Λίλ με τη Μονακό είναι η πρώτη πεντάδα. Μια χαρά. Λοιπόν, είπαμε για Αγγλία και Γαλλία. Πάμε όμως να κάνουμε μια πρώτη μουσική ανάσα, να ηρεμήσουμε λιγάκι. Να ανασυνταχθούμε. Λοιπόν, επανήλθαμε και πάλι για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Είχαμε αφήσει, λέγαμε για τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, καλύψαμε Αγγλία-Γαλλία. Πάμε να δούμε όμως το τι έγινε και στη Γερμανία με την 20η αγωνιστική. Heidenheim-Dortmund 0-0, Bayern-Gladbach 3-1, Freiburg-Stuttgart 1-3, Mainz-Werder 0-1, Bochum-Augsburg 1-1, Darmstadt-Leverkusen 0-2, Κολονία Άιντρα 2-0, Wolfsburg Hoffenheim 2-2 και Λιψία Ουνιών Βερολίνου 2-0. Βαθμολογία Leverkusen συνεχίζει να είναι πρώτη με 52 βαθμούς. Και αίτητη σε όλες τις διοργανώσεις ακόμα. Ακόμα. Έχει παραχωρήσει μόνο 4 ισοπαλίες. Ναι. Και είναι αίτητη και σε κύπελλο και στην Ευρώπη είναι αίτητη. Μπάγκερ και σήμερα έχει ημιτελικό κυπέλλου με τη Στουτγκάρτη.
Ακολουθεί η Μπάγκερ με 50 βαθμούς. 40 η Στουτγκάρντ, 37 η Ντόρτμουντ, 36 η Λιψία, 31 η Άιντραχτ. 28 η Φράιμπουργκ, 26 η Χόφενχάιμ και η Βέρντερ. 24 η Χέντενχάιμ, 23 η Βόλφσμπουργκ, 22 η Άουγσμπουργκ. 21 για Γκλάντμπαχ και Μπόχουμ, 17 για Ουνιόν, 15 για Κολονία και τελευταίες δύο θέσεις Μάιντ και Ντάρμσταντ με 11 βαθμούς. Πάμε και στο αγαπημένο σπορτάσμα, το Ιταλικό. Είχαμε, θα λέγαμε, φυσιολογικά αποτέλεσματα εδώ. Στο Ιταλικό ξεχώρισε η νίκη της Ίντερ της Γιουβέντους στο μεγάλο ντέρμπι, το ντέρμπι της Ιταλία και ντέρμπι κορυφής φέτος. Με την Ίντερ να επικρατεί δίκαια με 1-0, να έχει και περισσότερες ευκαιρίες για να μεγαλώσει το δίκτυο της νίκης της. Και με αυτή τη νίκη πήγε στο συν 4 από τη Γιουβέντους και με παιχνίδι λιγότερο. Οπότε είναι καλύτερη ομάδα και δυνητικά έχει την ευκαιρία να ξεφύγει και να διαλύσει από τώρα τις όποιες αφοβολίες για το ποιος θα πάρει το σκουντέτο. Λοιπόν, ξεχώρισε και η νίκη της Μίλαν επί της Φροζινόνε με τον τρόπο που ήρθε. Εντάξει, με ανατροπή στην ανατροπή. Η Μίλαν είναι, φέτος έχει μια λογική όσα έρθουν και όσα φάμε και όσα βάλουμε. Είναι πάντα οι νίκες της είναι με μεγάλα σκορ. Και να σκεφτείς ότι στις πρώτες 11 ομάδες έχει τη δεύτερη χειρότερη επίθεση και άμυνα. Να έχεις την τρίτη θέση και να έχεις τη δεύτερη χειρότερη άμυνα από τις πρώτες 11 ομάδες. Σημαίνει ότι 3-2, 4-2, 4-3, 5-2. Είχαμε λοιπόν Λέτσε Φιωρεντίνα 3-2. Και αυτό με ανατροπή σε ανατροπή. Και η Λέτσε μάλιστα έβαλε 2 γκολ στο πεντάλεπτο των καθυστερήσεων. Και ήταν το 1-2-3-2. Σημαντικό. Έμπολη Τζένοα 0-0, όπως και η Ουντινέζε Μόντσα. Φροζινόνε Μίλαν είπαμε 2-3, Μπολόνια Σασουόλο 4-2, Τωρίνο Σαλερνιτάνα 0-0, με την ομάδα του Σαλέρνο να κοιτάει πλέον να ενισχυθεί με τον Κώστα Μανολά. Από την αγορά των ελεύθερων, επίσης για τη Σαλερνιτάνα έκανε ντεμπούτο και ο πρώην στόπερ του Όφη, ο Αντάφυλλος Πασαλίδης, ο οποίος στάθηκε και άνθρωπος στον τεβούτο. Ναι, γιατί τραυματίστηκε στον νόμο. Ναι, χτύπησε στον νόμο και θα αποσιάσει από κάποια από τα επόμενα παιχνίδια της ομάδας του Φιλίππο Ιντσάγκη. Νάπολη Βερόνα 2-1, Αταλάντα Λάτσιο 3-1, Ίντερ Γιουβέντους όπως είπαμε 1-0 και η αγωνιστική ολοκληρώθηκε χθες με την αναμέτρηση της Ρώμα με την Κάλαρη 4-0. 3-3 με Ντανιέλ Εντερόση η Ρώμα στο πάγκο του μετά την απομάκρυνση του Μπορίνη. Και τώρα το επόμενο Σάββατο. Ένα Μουρίνιο που ήλιο διάβασε. Σε εύκολο πρόγραμμα βέβαια. Και το Σάββατο έχει το πρώτο crash test ο Ντερόση. Γιατί τώρα άλλο να αντιμετωπίσει τη Σαλερνιτάνα με όλο τον βαθμό έτσι, την Κάλιαρη και την Βερόνα. Και το Σάββατο έχουμε Ρώμα Ίντερ στο Ολύμπικο. Εδώ θα δείξει αν όντως υπάρχει αλλαγή κλίματος και εμφανίσεως στην ομάδα της Ρώμα. Διάβαζα εχθές ότι ο Μουρίνιο είναι τόσο πολύ απογοητευμένος και προδομένος από τη στάση των ανθρώπων της Ρώμα που αναγκάστηκε να γυρίσει πίσω το δαχτυλίδι. Γύρισε πίσω το δαχτυλίδι του. Που του είχαν χαρίσει παίχτες. Παίχτες μετά την κατάκτηση του Conference League πρόπερση. Και η εφημερίδα που το αποκάλυψε, η Μεσαντζέρο, το παρουσίασε ως μια κίνηση του Μουρίνιο για να δείξει ότι αισθάνεται προδομένος από τους παίκτες του που με τις εμφανίσεις του που ουσιαστικά οδήγησαν και στην απόλυση από την αιώνια απόλυση. Λοιπόν, πάμε να δούμε και βαθμολογία. Ίντερ 57-53 η Γιουβέντους, 49 η Μίλαν, 39 η Αταλάντα, 38 η Αρώμα, 36 η Μπολόνια, 35 η Νάπολη. Γίνεται ένα ασθενικός χαμός με διαφορές να είναι απειροελάχιστες πλέον ανάμεσα στις ομάδες. 34 Φιωρεντίνα και Λάτσιο, 32 η Τωρίνο, 29 Τζένοα και Μόντσα. 24 η Λέτσε, 23 η Φροζινόνε, 19 Σασουόλο Ουντινέζε, 18 Βερόνα Κάλιαρη και Έμπολη και τελευταία η Σαλερνιτάνα με 13 βαθμούς. Και κλείνουμε την περιοδία μας αυτή. Τα ευρωπαϊκά γήπεδα. Τι δεν τα είπαμε όλα. Αφήσαμε την πρώτη. Ισπανία. Ναι. Ισπανία, 23η αγωνιστική. Μπιλμπάο Μαγιόρκα 4-0. Βαλένθια Αλμερία 2-1. Γρανάδα Λασπάλμας 1-1. Λαβές Μπαρτσελώνα 1-3. Νίκη ανάσα για τους Μπλαουγκράνα.
Χιρόνα Σοσιεδάδ 0-0. Βιγιαρεάλ Κάντιθ επίσης 0-0. Ο Σασούνα Θέλτα 0-3. Μπέτις Χετάφε 1-1, όπως έληξε με τη διαστορική αναμέτρηση της Ρεάλ με την Ατλέτικο στο μαδριλένικο ντέρμπι. Με γκολ στο 93, η Ατλέτικο τσίπησε τον πόντο και ουσιαστικά ήταν το χατήρι της Χιρόνα. Βέβαια, η κερδισμένη της αγωνιστικής είναι η Σεβίλη, η οποία επικράτησε τη Βαγεκάνο μετά από πολύ καιρό, με 1-2. Κάτι που χαροποίησε, θα λέγαμε, τους ανθρώπους της Σεβίλης και στη βαθμολογία. Η Ρεάλ εκμεταλλεύτηκε την γκέλα της Χιρόνα, πέρασε αυτή στην πρώτη θέση με 58 βαθμούς, ακολουθεί η Χιρόνα με 56, Μπαρτσελώνα με 50, 48 η Ατλέτικο, 45 η Βιλμπάο, 37 η Σοσιεδάδ με την Μπέτις, όχι, συγγνώμη, 37 η Σοσιεδάδ, 35 η Βαλένθια και η Μπέτις, 32 η Λας Πάλμας, 30 η Χετάφε, 26 βαθμούς για Αλαβές και ο Σασούνα, 24 για Βαγεκάνο και Βιγιαρεάλ, 20 βαθμούς έχουν η Σεβίλη, η Θέλτα και η Μαγιόρκα. Σκόραρε και ο Ρουδίκας, όπως είπαμε. Σωστό. 17 βαθμούς για την Κάντις, 12 για την Γρανάδα και τελευταία η Αλμερία με 6 βαθμούς. Η οποία ουσιαστικά έχει ήδη αποχαιρετήσει. Γιατί με 6 βαθμούς δεν επιστρέφεις. Πολύ δύσκολο. Και όλα τα παιχνίδια να πάρεις. Πάμε τώρα και στο πρωτάθλημα της Basket League, εκεί όπου είχαμε τη 17η αγωνιστική. Κολοσσός Edge Hotels Collections, Ike Betson 103-80. Πάοκ Μαθέκο, Απόλλων Παθρών Κάρνα 87-70. Προμηθέας Ολυμπιακός 57-81. Καρδίτσα Ιαπωνική, Περιστέρη Πιγουίν 84-95. Παναθηναϊκός Άκτορ, Άρης Μίντια 70-73. Νίκη του Άρη έσπασε το αίτιο του Παναθηναϊκού και πρώτη νίκη έπειτα τη σεζόν 96-97. Μετά από 27 χρόνια νίκη του Άρη του Παναθηναϊκού εκτός έδρας. Ένας Άρης ο οποίος προερχόταν από άλλη μια επιτυχημένη νίκη κόντρα στον κολοσσό τον κακό του Δαίμονα μετά από 7 χρόνια. Έκανε μεγάλη εμφάνιση και νίκη επί της Ulm 66-86 για το EuroCup. Και μία νίκη που του δίνει το δικαίωμα την Τετάρτη στο μάτι της χρονιάς. Αύριο το απόγευμα με την Τρέντο. Σε περίπτωση νίκη ο Άρης ουσιαστικά εξασφαλίζει την τέταρτη θέση και πλεονέκτημα έδρας στο νοκάουτ αγώνα της φάσης των 16 για τον EuroCup. Ακριβώς. Και θα είναι ό,τι πιο σημαντικό για την ομάδα του Γιάννη Καστρίτη να έχει το νοκάουτ παιχνίδι εντός έδρας στο καυτό παλέ. Γιατί είναι μία από τις πιο καυτές έδρες, όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά της Ευρώπης. Εμείς οι παλιοί το λέμε παλαιά. Ναι, το παλαιό δεκό. Μάρουσι Λαύριο Μέγκαμπολ 71-75, νίκη σημαντική για την ομάδα της Λαυριωτικής, καθώς κάλυψε και τη διαφορά που είχε χάσει στα Μεσόγεια στο πρώτο γύρο. Πάμε και στην επόμενη αγωνιστική, η οποία είναι η 18η πρώτη περάσουμε στην βαθμολογία. Έχει τις αναμετρήσεις το Σάββατο 5 και 4. Καρδίτσα Ιαπωνική Κολοσσός Edge Hotels Collection. Στις 8 και 4 Απόλλων Πατρών Κάρνα Προμηθέας Ντέρμπι της Αχαΐας. Την Κυριακή στις 4.30 μεγάλο Ντέρμπι Θεσσαλονίκης από τα παλιά Άρης Μίντια ΠΑΟΚ Ματέκο. Λαύριο Μέγκαμπολ Περιστέρι Big Win στις 6 την Κυριακή. Στις 8.30 Ολυμπιακός Μαρούσι. Και τη Δευτέρα θα κλείσει η αγωνιστική με την αναμέτρηση Άικ Μπέτσον Παναθηναϊκός Άκτορ. Το μεγάλο τέρμπι. Να πάμε στην Elite League. Πάμε όμως να δούμε και την βαθμολογία, ναι. Να πούμε στα γρήγορα. Ναι. Παναθηναϊκός παραμένει πρώτος παρά την ήττα του από τον Άρη με 33 βαθμούς. 32 έχει ο Ολυμπιακός, 28 ο Περιστέρη. 27 ο Άρης, 26 ο Προμηθέας, 25 ο ΠΑΟΚ, 24 Κολοσσός και ΑΕΚ, 23 ο Λαύριο. 22 το Μαρούσι, όσους έχει και η Καρδίτσα και τελευταίος ο Απόλλων Πατρών. Ναι, πάμε στην Elite League, όπου ο Πανιόνιος είχε ένα πισωγύρισμα στην ήττα του με 84-78 από τον Κόρυβο στην Αμαλιάδα. Μία ήττα που έδωσε το δικαίωμα στον Γυμναστικό Σύλλογο Ελευθερούπολης με το διπλό που έκανε επί του Παπάγου με 76-71 να πλησιάσει πάλι στον πόντο των Πανιόνιων σε μια βαθμολογία που το λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα είναι πάλι σφιχτή με πολλές ομάδες
να διεκδικούν την πρωτιά και τις γενικότερα τις τρεις-τέσσερις πρώτες θέσεις. Ο Μίλωνας από την πλευρά του πήρε σημαντική νίκη στο Μεσολόγιο του Κουτάριου του 1989-1982 και είναι και αυτός στο γκρουπ των προπολεμόμενων ομάδων. Στη βαθμολογία είναι ο Πανιώνης μετά από 19 μάτς. Είναι στους 33 βαθμούς με ρεκόρ 14-5, στο 13-6 η Ελευθερούπολη και στους 31 βαθμούς και με ρεκόρ 12-7 είναι ο Μίλωνας, το Σχηματάρι και τα Μέγαρα, η Νεανική Εστία Μεγαρίδος, με ρεκόρ 12-7 όπως είπαμε. Ακολουθεί η Μύκονος και ο Κόρυβος στο 11-8. Λοιπόν, πάμε και στο πρωτάθλημα των γυναικών, όπου έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον όσον αφορά την πρώτη διάδα, εκεί που παλεύει ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό. Είχαμε λοιπόν στις αναμετρήσεις Αθηναϊκός Εσπερίδες 57-67, Ολυμπιακός Πρωτέας 83-66, Εύνικος Ηρακλής 81-67, Ελευθερία Μοσχάτου Παζιάννα 76-74 και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 95-44. Αγωνιστική τώρα δεν υπάρχει λόγω του κυπέλου που θα γίνει στις 18 του μήνα, στο 2 ωράκια. Έχουμε πάλι πρωτάθλημα στις 21 του Φεβάρη και πάμε να δούμε την Ευρωλίγκα, καθώς μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, οι ομάδες μας οι οποίες πέτυχαν νίκες στην διαβολοβδομάδα. Να πούμε πρώτα, να πούμε Χρήστο, αν δεν διαφωνείς, να πούμε για το BCL και τη μάχη που δίνει η ΑΕΚ με τη Μούρθια. Με τη Μούρθια η ΑΕΚ που έχει ξεκινήσει πολύ άσχημα τον δεύτερο όμιλο στο BCL με δύο ήττες, είναι στα γενικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει το τελευταίο διάστημα και με την αλλαγή προπονητή και με την κάκιστη εμφάνιση που έκανε το Σάββατο στη Ρόδο με αντίπαλο τον Κολοσσό και τη Μύτα με 23 πόντους διαφορά και πάλι με ευρύ παθητικό στην άμυνα. Η άμυνα της ΑΕΚ φέτος είναι βελβετικό τυρί, να την έλεγα. Δεν πήρε κανέναν. Ναι. Ναι, η ΑΕΚ υποδέχεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο κλειστό των Λιωσίων, τώρα Λιωσίων υποδέχεται την Μούρθια. Ένα από τα φαβορί του ομίλου. Ένα από τα φαβορί του ομίλου και είναι στα μέσα του δευτέρου δεκαλέπτου, είναι το πίσω στο σκόρ, 27-25. Όπως ελπίσουμε η ΑΕΚ να μπορέσει να ανατρέψει την κατάσταση. Προμηθέας, ο οποίος παίζει στην Ουγγαρία με την Χάπουελ. Αύριο υπάρχει η αναμέτρηση του περιφερείου. Όσο σπουδαίτερη έδρα με την Χάπουελ Πολών, η οποία Χάπουελ είχε κερδίσει την προηγούμενη εβδομάδα την ΑΕΚ. Ακριβώς. Και σχετικά εύκολα. Πάμε και στην Ευρωλίγκα, εκεί όπως είπαμε υπήρχαν κερδισμένα παιχνίδια από τον Ολυμπιακό στη διαβολοβδομάδα. Ο Παναθηναϊκός έχασε στο Κάουνας από την Ζαλγίρις. Ο Ολυμπιακός ναι, έκανε το double στη διαβολοβδομάδα και παρά επικράτησε των Γερμανών, δηλαδή τους πυραμπάριζε τους Γερμανούς και την Άλμπα Βερολίνου 187 και την Μπάγκερ Μονάχου 96-72. Δύο σημαντικές νίκες για τον Ολυμπιακό που είναι πάλι στις παρυφές της εξάδας, έβδομος, μόνος του με 14-11 και προσπαθεί να τρυπώσει τους έξι πρώτους και έχοντας βέβαια ως άμεσο εφικτό στόχο την τριάδα που βρίσκεται στις 15 νίκες, στο 15-10, Παναθηναϊκό, Φενέρ, Παναθηναϊκό, Φενέρ και Μονακό που είναι στο 15-10. Ο Ολυμπιακός έχει άλλη μια δύσκολη αποστολή εκτός έδρας με τη Βαλένθια, την οποία είχε χάσει τον πρώτο γύρο στο στάδιο της Σεβίλλας. Ακριβώς παίζει την Πέμπτη 9.30. Νωρίτερα στις 7.30 υπάρχει αναμέτρηση της Ανατολού Εφές με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. 9.30 πέρα από τον Ολυμπιακού υπάρχουν οι αναμετρήσεις Μπασκόνια Βιλερμπάν, Παρτιζάν Μπάγερ Μονάχου και Αρμάνι Ρεάλ. Με τον Ταβάρες και τον Γιούλ να επιστρέφουν κανονικά στις προπονήσεις. Και πιθανώς να επιστρέψουν και να πάρουν κάποια λεπτά συμμετοχή στο. Μάλιστα υπάρχουν δημοσιεύματα από τη Μάρκα που λέει να ανανεώσει γρήγορα, λέει. Γιατί καιροφυλακτεί ο Παναθηναϊκός που μπορεί να ανέβει σε προσφορά στα χρήματα που ζητάει ο Ταβάρες. Να πούμε επίσης ότι ο Τζάνα Μούσα ανακηρύχθηκε πολιτικότερος παίκτης του Ιανουαρίου. Έβαλε 40, 38,
Ήταν ο Πέτσε κλειδί για τον Τσούς Ματέο. Πάμε την Παρασκευή στο πρώτο. Παρασκευή, 9 η ώρα Ερυθρός Αστέρας Αργύρης, 9 και 4 ο Παναθηναϊκός. Υποδέχεται τη Φενερμπαχτσέ. Κομβικό παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό. Στην επιστροφή του Γιώργου Παπαγιάννη. Ναι, ως αντιπάλου και του Καλάθη, έτσι. Εντάξει, ο Καλάθη ξανά. Ναι, σωστά, και ο Παναθηναϊκός θέλει την αντίδραση μετά την ήττα από τη Ζαλγκύρης στο Κάουνας με 80-68. Ήταν μια ήττα που ουσιαστικά ήταν... Δεν τον έβγαλε εκτός προγράμματος. Δεν τον έβγαλε, αλλά ήταν και θέμα κόπωσης και η κόπωση αυτή φάνηκε και στο παιχνίδι του μπάσκετ λίγη τη Δευτέρα, χθες, στην ήττα από τον Άρη. Σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός ήθελε έτσι ένας είδους φρεσκάρισμα, ένας είδους... Ναι, να μπορούσε να κάνει και χθες ένα rotation, ναι, και ανταυτού, να ξεκουράσει κάποιους. Ναι, πάλι οι βασικοί του πήραν πολλά λεπτά συμμετοχής. Παρότι δεν έπαιξε ο Παπαπέτρου και ο Λεσόρ, με ίωση και χτύπημα στο χέρι ξανά, ο Μάντσο. Ναι, σωστά. Και κομβικό παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό, διότι ισοβαθμεί με την Φενέρ στις 15 νίκες όπως είπαμε πριν. Μία νίκη θα του δώσει ανάσες. Εν όψη μετά και του Final Eight του Κυπέλλου και της διακοπής μετά λόγω για τα παράθυρα των εθνικών ομάδων, μία ήττα θα τον πισωγυρίσει, θα τον φέρει σίγουρα πίσω από τη Φενέρ και στην ισοβαθμία, αφού έχει ηττηθεί και στο πρώτο παιχνίδι στην Κωνσταντινούπολη. Θα είναι ουσιαστικά δύο νίκες πίσω από την Φενέρ, ενώ μία νίκη θα του δώσει και πάλι σημαντική όθηση για την τετράδα και για το αβαντάζ έδρας στα play-off. Λοιπόν, 9.30 υπάρχουν αναμετρήσεις Βίρτους, Μονακό και Μπαρτσελόνα Άλμπα. Και βαθμολογικά να δούμε, όπως είπες και εσύ, πέραν της Ρεάλ, η οποία είναι πρώτη με 22-3 ρεκόρ, ακολουθεί Μπαρτσελόνα με 17-8. 16-9 η Virtus μόνη τρίτη, 15-10 Παναθηναϊκός Μονακό Φενέρ. Η οποία Virtus έκανε πάλι μια ανατροπή από αυτές που συνηθίζει, ειδικά στην έδρα της, ενώ βρέθηκε να κάνει 6 πόντους από την Παρτιζάν στα 2,5 λεπτά πριν το τέλος, κατάφερε να το γυρίσει και με ένα τρίποντο του Ήλθε Λούντμπερτ να πάρει και την νίκη. Λοιπόν, Ολυμπιακός, Ολυμπιακός 14-11, 13-12 Βαλένθια, Μπασκόνια, Μακάμπι, 12-13 για την Παρτιζάν, 10-15 Ερυθρός Αστέρας, Αρμάνι, Ζαλγκύρης, Μπάγερν, Εφές, και στις δύο τελευταίες θέσεις με 5-20 Άλμπα και Βιλερμπάν. Να πάμε τώρα, όσο μας επιτρέπει ο χρόνος, μιας που είμαστε κοντά προς το τέλος, να πούμε πρώτα απ' όλα για το Βόλιο Ανδρών, ότι είχαμε την ήττα του Μίλωνα στον προημιτελικό στη Γερμανία από την Λούντερμπουργκ με 3-0 σερ, ενώ ο Ολυμπιακός επικράτησε στο Χρυσό του Ρέντι με 3-2 της Αρκάς, της τουρκικής. Υπάρχουν οι ρεβάνς αύριο. Πάμε και στο πρωτάθλημα της Volley League, να δούμε το τι συνέβη το Σαββατοκύριακο. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος έκανε δικό του τον Καναδό Κάμερον, ο οποίος θα είναι ο τρίτος παθαδός ομάδας. Είχαμε λοιπόν τον Καλαμάτα Ολυμπιακός 1-3, όλα αυτά για τη 14η αγωνιστική. Πήγα στους Πολύχνης Πάου 0-3, τη Βυσσία Παναθηναϊκός 0-3, Άθνος Ορεσιάδας Μήλων 0-3. Βαθμολογία Ολυμπιακός 36-35 Παναθηναϊκός 22, Πάου 21 ο Μήλωνας. Κηφισιά και Άθνος Ορεσιάδας 11 βαθμούς, 10 για το Φοίνικα Σύρου και τον Πήγασο, 9 η Καλαμάτα. Και πάμε και στις γυναίκες, εκεί όπου και εκεί είναι ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Είχαμε την 16η αγωνιστική. Παναθηναϊκός Έντιδας Βούλας 3-0, Λαμία ΠΑΟΚ 1-3, Ακαδημίες Πρωταθλητών Πεύκων Μαρκόπουλο 3-0, Άρης ΑΕΚ 1-3, Απολλώνιος Στήρα 2-3, Ηλυσιακός Ολυμπιακός 0-3. Στην βαθμολογία έχουμε την ομάδα της... Λοιπόν, στην βαθμολογία έχουμε τον Ολυμπιακό να είναι πρώτος με 41, 38 Παναθηναϊκός, 37 η Θύρα, 35 η ΑΕΚ, είναι οι πρώτες τέσσερις ομάδες.
25 για την Ακαδημία Πρωταθλητών Πέφτων, 23 για τη Δέντιδα, 20 για τον Μπάουκ και τον Μαρκόπουλο, 14 για τον Ηλυσιακό, 13 για Άρη και Απολλώνιο και τελευταία ομάδα της Λαμίας με 9 βαθμούς. Εν τω μεταξύ, κάτι που ήθελα να σου πω και σε άλλη εκπομπή, πώς εξηγείς το ότι το πρωτάθλημα των ανδρών έχει λιγότερες ομάδες από το πρωτάθλημα των γυναικών? Έχει να κάνει με την ιδιομορφία ότι ενώ ήταν αρχικά να ανέβει η ΑΕΚ στα μεγάλα σαλόνια στο Βόλιο Ανδρών, δεν πήρε την... Το εκέλεξε το... Όχι, είχε... ήταν κανονικά να παίξει, απλά τα χρέη που υπήρχαν από παλιά δεν της έδωσαν δυνατότητα. Ο Κέρκης Σάμου που ακολουθούσε και αυτός λόγω... περίμενε να πάρει τη Wild Card. Τα είχαν βρει σε όλα με την ομοσπονδία, στο τέλος όμως δεν κατάστη δυνατό και έτσι κρίθηκε σωστό να γίνει ένα πρόγραμμα νέα ομάδα. Ναι. Βέβαια, μόνο με ενδιαφέρον δεν μπορείς να το πεις. Αυτό είναι τώρα οι ίδιες ομάδες, παίρνουν όλοι μεταξύ τους 2-3 φορές και 4 προφανώς. Λοιπόν, μια είδηση της τελευταίας στιγμής έχει να κάνει με τον Ρίκι Ρούμπι, ο οποίος και επίσημα είναι παίκτης Μπαρτσελόνα, καθώς πρόλαβε την τελευταία κυριολεκτικά στιγμή. Είναι, μέχρι αύριο είναι η προθεσμία, ναι. Την προθεσμία και έτσι θα είναι παίκτης των Blaugrana. Από μένα τον δούμε αγωνιζόμενο. Να πούμε ότι υπάρχουν τρεις αναμετρήσεις σήμερα για το κύπελο Αγγλίας. 10 παρατέταρτο Southampton Watford, την ίδια ώρα Plymouth Leeds και Coventry Sheffield Wednesday. Διαβάζουμε ότι ανακοινώθηκε από τον ΠΑΟΚ ο Μιχάλ Μιχαλάκ, ο παίκτης ο οποίος θα πάρει την θέση του Μπελιάουσκας, ο παίκτης ο οποίος αγωνίστηκε στην τουρκική Μανίσα Σπορ και στην πολωνική Στάλο Στροφ. Ο ΠΑΟΚ επίσης αποδέμνευσε και τον Άρον Χάρισον. Σωστό αυτό. Ο Νίλ Γουόρνοκ είναι ο νέος προπονητής της Αμπερντίν, πρώην αντιπάλου του ΠΑΟΚ στα 75 του χρόνια. Φοβερό. Νέα πρόκληση στην καριέρα του Νίλ Γουόρνοκ. Και το μάτς της ΑΕΚ με τη Μούρθια έχει πάει στο 34-30, 5 λεπτά πριν το τέλος του πρώτου μικρόνου. Μπράβο στην ΑΕΚ να μπορέσει να βρει μια νίκη για να γυρίσει τη χρονιά της. Λοιπόν, κάπου εδώ έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα την ίδια πάντα ώρα. Από τον Χρήστο Γεωργίου που ήταν σε ένα μικρόφωνο και τον Γιάννη Γιαννούλα που ήταν στο έτερο. Σας ευχόμαστε ένα υπέροχο βράδυ Τρίτης και φυσικά καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλό βράδυ σε όλους. Καλή συνέχεια.